Δεν πρόλαβε να πάρει τα πάνω της η οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη και νέο φρένο απειλεί να βάλει η ξέφρενη κούρσα των υλικών που σε κάποιες περιπτώσεις διπλασιάζει το κόστος μιας οικοδομής που χτίζεται. Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές του τσιμέντου, του σιδήρου και της ξυλίας που έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Έχουμε μια αύξηση από 15 έως 75% στα οικοδομικά υλικά που θα πάρει ακόμη παραπάνω από ό,τι περιμένουν και από ό,τι ακούμε δηλαδή από τις μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου, τα μονοπόλια που παράγουν αυτά τα υλικά. Με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολο για κάποιον που σκέφτεται να οικοδομήσει είτε να κάνει μια επισκευή σήμερα. Στα μπετοφόρμ που χρησιμοποιούνται σε ευρεία κατανάλωση αυτή το τελευταίο διάστημα στην οικοδομή, έχουμε διπλασιασμό της τιμής. Ενδεικτικά σας λέω ότι από τα 70 ευρώ που είχε το φύλλο έχει πάει στα 140. Η πορεία ανόδου των υλικών με τα οποία κατασκευάζονται οι οικοδομές έρχεται σε μια δύσκολη χρονική στιγμή, καθώς ο μεγάλος φόβος είναι ότι πολλοί κριτικοί θα διστάσουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους για ανέγερση νέων κτηρίων, βλέποντας από τη μία στιγμή στην άλλη τα έξοδα να διπλασιάζονται. Το τελικό κόστος εκτοξεύεται και τεινάζεται στον αέρα ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και οι οικοδόμοι αναμένεται να επηρεαστούν από το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται. Έχουν αυξήσει τα πάντα από τσιμέντο, σίδερο. Όλα τα μπετά, οι αγορές όλες και είναι πολύ δύσκολο στο να φτιαχτεί μια συμβατική οικοδομή από έναν απλό άνθρωπο που προσπαθεί να φτιάξει το σπίτι του και εκμεταλλεύονται όλες αυτές τις καταστάσεις τα πολύ μεγαλύτερα στρώματα. Φανταστείτε μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα είχαμε 50% στο σίδηρο απάνω. Στην τιμή του. Και αντίστοιχα έχουμε και τα καύσιμα αλλά και όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης που αυτή τη στιγμή έχουν πάρει φωτιά. Ίσως το επόμενο διάστημα θα έχουμε αρκετά μεγάλη πτώση εκ νέου στην οικοδομή, η οποία βέβαια θα έχει μεγάλο πλήγμα και στην οικονομία, μια και γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά επαγγέλματα στηρίζονται από την οικοδομική δραστηριότητα του τόπου μας. Και η ανωδική πορεία των τιμών συνεχίζεται και κανείς δεν γνωρίζει πού θα καταλήξει. Με αποτέλεσμα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η οικοδομή πραγματικά πανελλαδικά είχε δεχτεί μία καταστροφή, μία μεγάλη κρίση, ενώ άρχισε να ξαναπαίρνει απάνω, αυτή τη στιγμή με αυτή την ανατίμηση των τιμών ουσιαστικά οδηγείται να σταματήσει ξανά.